what you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Σήμερα μέρα 70, πάμε να ζυγίσουμε. Εντάξει, θα γίνει σήμερα τρελή αύξηση. Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι full γεμάτη με πράγματα. Πέρα από ότι έχουμε leg day α, που είναι η πιο δύσκολη προπόνηση ποδιών και η πιο δύσκολη προπόνηση της εβδομάδας γενικά, που έχει τα hack squat και ήδη με αγχώνει λίγο αυτό. Είχα πάει πολύ καλά την τελευταία φορά. Έχουμε το podcast. Σηκώσω κάποιο φορτίο έτσι όπως το θέλω και ξέρω ότι δεν θα μπορώ να το σηκώσω έτσι όπως το θέλω το επόμενο, δεν θα μπορώ. Έχουμε να ετοιμάσουμε και γεύματα για αύριο, γιατί δουλεύω αύριο 24 ώρες. Οπότε βαριέμαι να φτιάξω κάτι χρονοβόρο. Θα φάμε δύο φορές πρωτεΐνη σήμερα, σε δύο μίλια θα βάλω πρωτεΐνη και θα φάμε πρώτα ένα κλασικό oatmeal, βρώμη πρωτεΐνη. Θα βάλω φυσικό βούτυρο. Ήμουν ανάμεσα στη σοκολάτα στο μυαλό μου, αλλά θα βάλω μια σοκολάτα στο pre-workout meal για να έχουμε ποικιλία στις πηγές λιπαρών. Άκρης είναι όπως θέλω. Βλέπετε που είναι. Δεν φαίνεται, δεν έχει φως. Εδώ. Που είναι σαν κέικ. Αν τα αφήσεις γίνεται όλο σαν κέικ. Αλλά ας το φάμε τώρα. Άμα ξέρετε ποιος είπε αυτό για το πιπέρι, γράψτε στα σχόλια. Δεν θέλω να πω ακόμα. Και τρώμε και σήμερα είναι η μέρα check-in, οπότε πρέπει να βγάλω φωτογραφίες, να κάνω posing για να δούμε πώς έχω αλλάξει σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Βάζω κάθε εβδομάδα φωτογραφίες, τις κρατάω στο αρχείο. Τις βγάζω εδώ πέρα. Τις βγάζω αυτό εδώ πέρα το πανί που βλέπετε. Για να είναι background μαύρο. Να είναι πιο focus σε μένα λήψη. Τις βγάζω με την κάμερα. Εντάξει, είναι αστείο ότι κάνω τα πάντα με το κινητό του YouTube και στο TikTok που βάζω κάμερα. Αλλά το κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε πιο καθημερινό περιεχόμενο. Επομένως, εκεί η κάμερα με βγάζει βίντεο και κάπου τα καρέ για να έχω κάθε εβδομάδα πώς πάω. Θα σου δέσει την κάμερα στην οθόνη του υπολογιστή για να βλέπω πώς φάνε οι πόζες. Και κάνουμε αυτά και να πάμε για πόδια. Προπολεμικό γεύμα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η σωστή έκφραση βασικά. Αλλά τα γεύματα που τρώω πριν τον πόλεμο, δηλαδή πριν το leg day, κλασικά. Δεν έχω μετρήσει τίποτα σήμερα. Δεν έχω πέρασει τίποτα στο MyFitness Pal βασικά. Και τα έχω γράψει σε αυτό το πεδομένο χαρτί. Αυτά είναι κανέλες. Και θα περάσω το βράδυ. Ξέρω περίπου πόσα είναι, επειδή τρώω συχνά παρόμοια πράγματα. Επίσης, δεν έχω δει ακόμα τις φώτα του check-in. Αλλά αν μου άρεσε κάποια, θα σας τις βάλω τώρα εδώ.
Αυτές μου άρεσαν. Τρώμε και ξανανοίγω ή στο αμάξι ή στο γυμναστήριο. Α, κάτι τελευταίο που θέλω να πω για να μην ξεχάσω είναι ότι αυτό το βίντεο δεν το κάνω edit εγώ, αλλά το κάνει αυτό το παιδί, αφήνω το Instagram του εδώ. Μ' αγχώνει λίγο που το κάνει άλλος, είναι η πρώτη φορά που το αφήνω σε κάποιον, αν και έχω σκοπό να το κάνω από Σεπτέμβρη πιο συστηματικά έτσι, για να προλαβαίνω και διάβασμα κτλ. Μ' αγχώνει γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσει να. Γιατί αυτό το βίντεο, καλός ή κακός, είναι μια μορφή τέχνης που παράγεις κάτι όπως εσύ θέλεις. Και τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δώσει τα μηνύματα που θέλω εγώ. Αν και είναι πολύ απλό edit. Θα δούμε. Πείτε μου και στα σχόλια αν σας αρέσει ή όχι. Πάντως πιστεύω σε εκείνον. Γεια σας! Είμαστε στον δρόμο του γυμναστήριου. Έχουμε πάρει εδώ τον καφέ μας. Παγωμένο Αμερικάνο και επειδή είναι leg day αλφα και επειδή είμαστε σε περίεργη φάση, πήραμε και ένα εσπρεσάκι μονό και το πετάξαμε μέσα. Για έξτρα καφέινη και για έξτρα γεύση στον καφέ μας. Αυτό δεν το κάνουμε συνέχεια. Γιατί δεν το κάνουμε συνέχεια, δεν συμφέρει και οικονομικά και θα πίνουμε πολύ καφέινη. Το κάνουμε μόνο στο leg day αλφα. Χρειαζόμαστε ένα boost. Ένα κακό που έχει όταν κοιμάσαι όπως εγώ, που δεν έχει σταθερό πρόγραμμα ύπνου, είναι ότι και τις ημέρες που έχεις χρόνο να κοιμηθείς, ξυπνάς αυτόματα την ώρα που ξυπνάς συνήθως κατά μέσο όρο, κατάλαβες, γιατί έχουμε ένα βιολογικό ρολόι μέσα μας. Τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή, άμα ξυπνάς, αυτό που κάναμε στο σχολείο που λέγαμε θα έρθει το Σάββατο και θα κοιμηθώ μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Γιατί σηκωνόσουν το Σάββατο και βαριώσουν, δεν ήθελες να πας σχολείο και νίσταζες. Ήθελες να κοιμηθείς, ήθελες να πεθάνεις. Εγώ έτσι το βίωνα, βέβαια εγώ κοιμόμουν στην τάξη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και ερχόταν το Σάββατο και ξύπναγε σε 7.30 ώρα. Ό,τι ώρα ξύπναγε και το σχολείο, τέλος πάντων. Αυτό συμβαίνει και σε μένα. Αυτό είναι το κακά, το να μην έχει σταθερό ωράριο και σταθερό πρόγραμμα ύπνου. Αλλά όπως έστρωσα, θα κοιμηθώ. Τώρα το mindset μου είναι για αυτό το leg day. Πριν λίγο είχα δυνατή μουσική, τώρα είμαι μπλούζα λούφι. Φαίνεται Gear 5. Μπλούζα, δεν είναι Gear 5, αλλά θα πούμε στο Gear 5. Πραγματικά το mindset μου αυτή τη στιγμή είναι ότι αν είναι να πεθάνω τώρα που κάνω κάποια άσκηση σήμερα, hack squat ή οτιδήποτε, αν είναι να μείνω ρε φίλε, ξέρω να λιποθυμίσω, άξιζε. Πραγματικά σου λέω άξιζε. Είναι το καλύτερο σημείο που μπορώ να λιποθυμήσω, πιστεύω. Δεν είμαι τόσο κουρασμένος, και έχω υψηλές απαιτήσεις από μένα σήμερα. Οπότε δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για το πόσο hardcore θα πάει η προπόνηση, το πόσο θα δώσουμε ό,τι μπορούμε σε κάθε γαμημένη άσκηση. Για να σου πω κάτι, αν είναι να πεθάνεις στο γυμναστήριο, είναι σαν να πεθάνεις σε ένα πεδίο μάχης. Σκέψου το να τρακάρω, μαλακία. Και die with honor, bro. Αυτό είναι ένα τραγούδι από Manowar που θα μας συνοδεύσει σήμερα σε κάποια top set. Die with honor. Πάμε κατευθείαν προς το ουράνιο νησί. Προς το ουράνιο νησί πάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή η σκηνή του Λούφι που στο One Piece μιλάω τώρα για αυτό δεν κατάλαβε, που λέει στους άλλους πειρατές ότι θα πάει στο ουράνιο νησί και δεν τον πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και γελάει όλο το πειρατικό κρου του Μπέλαμι. Και ο Λούφι δεν κάνει κάτι, δεν το χτυπάει. Γιατί δεν χρειάζεται να του πείσει ότι θα πάει στο ουράνιο νησί. Για μένα είναι πολύ σημαντική σκηνή. Γιατί είναι σαν να λες στον κόσμο το όνειρό σου. Αυτός ο κόσμος θα γελάει και θα σου λέει ότι είναι αδύνατο και δεν υπάρχει. Και να σε κορυδεύει. Και εσύ να μην κάνεις τίποτα και να ξέρεις ότι θα πας. Αυτό έκανε ο Λούφι, παιδιά. Αυτό έκανε σε αυτή τη σκηνή. Γι' αυτό δεν βάρεσε τον Μπέλαμι. Τον είχε. Οπότε και εμείς σήμερα πάμε κατευθείαν στο ουράνιο νησί. We'll be right back.
Μόλις τελείωσα την προπονησούλα ποδιών μου, πήρε 3,5 ώρες. Πήγε καλά, είχα progress, πήγα full καλά. Όλο το κλίμα που είχα φτιάξει στο μυαλό μου πριν πω αξιοποιήθηκε. Τώρα φεύγω γρήγορα στο σπίτι και 6,5 ώρα γυρνάμε το podcast με τον Κώστα, το νέο επεισόδιο του podcast. Βιαζόμαστε γιατί έχει γενέθλια ο πατέρας του Κώστα. Χρόνια πολλά, το ευχόμαστε όλοι. Οπότε πρέπει να τελειώσουμε να κόψει εκεί τούρτα να κάνει ό,τι κάνουν εκεί στα γενέθλια. Τρώμε τρίτο γεύμα, Coco Pops πρωτεΐνα. Τώρα έβαλα νερό και μετά σας το δείχνω επειδή είμαι χαζός. Βλέπετε νομίζω, που θα αρχίσω. Αυτά. Ωραίο podcast πιστεύω. Οπα. Θα γίνει. Αφού γλιτώσαμε τη μήνυση στο επεισόδιο 3, όλα καλά θα πάνε. Τα λέμε αργότερα. Το podcast ξεκινάει 6.30. Εδώ είμαι ακόμα άπειτος από το γυμναστήριο και είναι 6.31. Οπότε θα αργήσει ένα λεπτό. Εδώ γυρνάμε το podcast, είναι 7.35. Πρέπει να προλάβω να πάω και στο market. Γιατί μόλις τελειώσω το podcast πρέπει να μαγειρέψω για αύριο, γιατί δουλεύω αύριο 7.30 ώρα. Ο Κώστας έχει πάει να κατουρίσει. Και δουλεύω 24 ώρες, οπότε τελειώνει το podcast. Άμα έχουμε τελειώσει πριν τις 9, πάω μάρκετ να πάρω μπανάνες για να κάνω ακριβώς τα ίδια φαγητά που είχα φτιάξει την άλλη φορά που δούλευα, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο τώρα. Full cheetah ημέρα σήμερα. Τέταρτο γεύμα, μετά το podcast. Δεν έχω πάει στο μάρκετ που είπα πριν, δεν θα πάω. Θα φτιάξω μόνο ό,τι έχω τα γεύματα για αύριο για τη δουλειά. Θα κοιτάξω κάτι τι έχω. Μπορεί να φάω κάποιες φορές κοτόπουλο με μοσχάρι και ρύζι. Γιατί βαριέμαι να πάω και έχω κουραστεί αρκετά σήμερα. Η ώρα είναι 8.30. Πρέπει να μαγειρέψω για αύριο. Να δω πώς θα σας ετοιμάσω το βίντεο. Να κανονίσω με το παιδί που είπα ότι το φτιάξει. Και να κοιμηθώ σχετικά νωρίς, ρε φίλε, γιατί αύριο δεν θα κοιμηθώ καλά. Άρα τώρα στέλνω τα πλάνα στο παιδί που θα το έχει αναλάβει. Και εγώ πάω, μόλις το κάνω, ετοιμάζω φαγητά για αύριο. Το podcast πήγε καλά, επεισόδιο 4.